με τους κρυούς, που ουσιαστικά αυτό που τους προτείνω είναι με αισιοδοξία, γιατί ο Δίας από τον Τοξότη τροφοδοτεί, αν μη τι άλλο, την ελπίδα, την αισιοδοξία. Αλλά χρειάζεται και ρεαλισμός, γιατί εσείς είστε από τα παιδιά που επηρεάζει ο Κρόνος αυτή τη στιγμή. Άρα η σύνοδος αυτή, Ερμή Κρόνου, μέσα στο Σαββατοκύριακο, λέει ότι πρέπει να οργανωθείτε, να οργανώσετε τη σκέψη σας, ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με τα επαγγελματικά σας σχέδια. Γιατί ωραίο είναι να έχεις στο μυαλό σου διάφορες ιδέες που θέλεις να τις βάλεις σε εφαρμογή, αλλά πολλές φορές οι κρυοί μπορεί να έχετε την ιδέα και πιο δύσκολα μπαίνετε σε αυτό που λέμε στη λάντζα, δηλαδή να καθίσετε κάτω και να σχεδιάσετε κάτι, να το οργανώσετε, να αναπτύξετε μία στρατηγική και να το φέρετε εις πέρας. Αυτό λοιπόν το Σαββατοκύριακο λέει ότι για να επιτύχετε στα σχέδιά σας, είτε είναι επαγγελματικά είτε είναι σπουδές, χρειάζεται να συγκεντρώσετε το μυαλό σας και με αισιοδοξία μεν, αλλά με πολύ πρακτικότητα να δείτε πώς θα ξεκινήσετε για να ολοκληρώσετε και αυτό που έχετε κατά νου. Το Σαββατοκύριακο η Σελήνη θα είναι στο ζώδιό σας, μπορεί να σας κάνει λίγο πιο ανήσυχους αυτό. Από την άλλη πλευρά όμως είναι και μια Σελήνη που κάνει και ωραίες όψεις, άρα νιώθω ότι μέσα σε όλα μπορεί να έχετε και την ευκαιρία έτσι να περάσετε και λίγο καλά.